Στην Αθήνα βρέθηκαν σήμερα οι Βιθέντε Αλφρέντο Μόνχε και ο Ράσιο Ούμπιντες για λογαριασμό του Ολυμπιακού Βόλου. Οι δύο Λατινοαμερικάνοι ποδοσφαιριστές, για τους οποίους τα ρεπορτάζ έλεγαν τον τελευταίο καιρό ότι έχουν συμφωνήσει σε όλα με τον Ολυμπιακό, βρέθηκαν στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου τους περίμενε ο τεχνικός διευθυντής του Ολυμπιακού Τάκης Γιαννόπουλος και το μέλος της διοίκησης του Ολυμπιακού κ. Γιώργος Τόρης. Ο Αλφρέντο Μόνχε είναι 28 χρονών, αγωνίζεται ως μεσοεπιθετικός, ενώ στην προηγούμενη ομάδα του, την Φεροκαρίλ, φορούσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Ο Χαβιέ Οράσιο Ουμπίντες είναι 27 χρονών, αγωνίζεται ως μέσος και προέρχεται από την Αργεντίνικη Αθλέτικο Κλαμπ Old Boys. Αμφότεροι οι ποδοσφαιριστές δήλωσαν εντυπωσιασμένοι από τις εικόνες που είδαν μέσω του διαδικτύου τόσο για την πόλη του Βόλου όσο και για την οργάνωση της ομάδας του Ολυμπιακού. Οι δύο Αργεντίνοι θα περάσουν αύριο από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και την Τρίτη θα βρεθούν στο Βόλο για να υπογράψουν τα συμβόλαιά τους. Con la idea de que el equipo al cual llegamos podamos llevarlo a primera, tenemos grandes expectativas y bueno, ojalá las podamos cumplir en este equipo, ¿no? A Grecia y al Olympiacos Volos, ojalá las cosas salgan bien y la expectativa que creamos acá en Grecia se pueda cumplir y podamos llevar a este equipo a primera, ¿no? Είπαν ότι ήρθαν στην Ελλάδα και οι δύο για να υποστήσουν την ομάδα να πάει στην ΑΕ. Ήρθαν εδώ για το καλύτερο και ελπίζουν να έχουν ακούσει για την ομάδα ότι είναι μια ομάδα που θέλει να πρωταγωνιστήσει, που έχει κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Έχουν ακούσει για τον κόσμο ότι είναι δίπλα στην ομάδα και θα προσπαθήσουν και αυτοί με τη σειρά τους να φτάσουν την ομάδα στην ΑΕ. Επιθυμία και των δύο, όπως δήλωσαν, είναι να βοηθήσουν με όλες τους τις δυνάμεις τον Ολυμπιακό για να κάνει το μεγάλο άλμα στη Super League.